Αυξάνονται συνεχώς οι καταναλωτές που προχωρούν σε ρύθμιση των οφειλών τους προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς βλέπουν τους λογαριασμούς τους να έρχονται όλο ένα και πιο φουσκωμένοι. Οι διακανονισμοί σημειώνουν άλμα πάνω από 65% συγκριτικά με το περασμένο έτος. Οι πολίτες που έχουν κάνει διακανονισμό ξεπερνούν πλέον τις 70.000 και αφορούν μόνο αυτούς που έχουν γίνει με φυσική παρουσία. Δυστυχώς οι αυξήσεις είναι πολύ μεγάλες και οι διακανονισμοί θα αυξάνονται, καθώς οι καταναλωτές δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Μάλιστα, πολλοί δεν μπορούν να κρατήσουν τους διακανονισμούς, καθώς τους έρχονται και τα νέα τιμολόγια που είναι πιο φουσκωμένα από τα προηγούμενα. Το δέος, τι να πω, όπως και όλος ο κόσμος, υπερβολικά αυξημένος. Με ένας νέος άνθρωπος τι μπορεί να κάνει, ο οποίος παίρνει και αυτή την περιβόητη αύξηση των 50 ευρώ, πώς μπορεί να ανταποκριθεί με αυξημένα ενοίκια και με αυξημένους λογαριασμούς, αλήθεια. Εντάξει, δεν έχω να πω τίποτα άλλο, με αποτροπιασμό το βλέπω. Ήταν 70 και τώρα έχει ήρθει 150, 160 και το ίδιο ρεύμα και κάνουμε και πιο πολύ οικονομία από πριν. Προσπαθούμε όσο μπορούμε οικονομία παντού τώρα, σε όλα. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα εντός Ευρωζώνης με τη μεγαβατόρα πάνω από 200 ευρώ. Μπροστά σε αυτό το ξέφρενο ράλι στις τιμές του ρεύματος, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην επιδότηση των καταναλωτών και τον Μάιο. Η φόρμουλα θα είναι παρόμοια με αυτή του Απριλίου, δηλαδή με απευθείας έκπτωση στους λογαριασμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Όλοι διαμαρτύρονται. Τώρα, από ό,τι ακούω, έχουν τους λόγους τους να διαμαρτύρονται γιατί σούζει. Πλάσιος και τετραπλάσιος. Υψηλός. Πολύ. Το αν θα ενεργοποιηθεί εθνικό σχέδιο για την αποκλιμάκωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας θα κριθεί, όπως έχουν τονίσει κυβερνητικά στελέχη, από τις αποφάσεις που θα λάβουν οι ηγέτες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην έκτακτη σύνοδο κορυφής στις 30 Μαΐου.